Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούει τόση ώρα και ο Ιάκωβος Αρμαός. Κύριε Αρμαό, νομίζω όμως ήταν χρήσιμο, δεν ήταν, ακόμα και για εσάς, για μένα, για τον οποιονδήποτε. Για όλους είναι χρήσιμο. Mm. Και όσο υπάρχουν ψύχρεμες φωνές, εξυπηρετεί και το κοινωνικό σύνολο. Μιλώντας λοιπόν για ψυχραιμία, θα κάνουμε το πολιτικό σχόλιο τώρα μαζί σας, αλλά και για την ψυχραιμία στις αγορές θα ήθελα να δω και αν μπορεί εδώ να υπάρξει. Ωστόσο, υπάρχει μια απογοήτευση το τελευταίο διάστημα όσον αφορά στο προσφυγικό μεταναστευτικό και για να είμαι ειλικρινής, μια απογοήτευση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δηλαδή η κυβέρνηση που άργησε, λένε η μία πλευρά, τοπική αυτοδιοίκηση και δίπρος τον Περιφερειάρχη τώρα όλα φορτώνονται δυστυχώς για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Τρίτον, η βίαια συμπεριφορά και τη κατόπιν εντολής, υποθέτω ή δεν ξέρω τι, ακόμα και η εικόνα των ανδρών των ΜΑΤ στα νησιά σήμερα ευτυχώς δόθηκε εντολή μετά από εντολή Μητσοτάκη να γυρίσουν πίσω. Υπάρχει λοιπόν εδώ, η λέξη ψυχραιμία σίγουρα δεν χαρακτηρίζει την κατάσταση. Εσείς τι λέτε? Φαίνεται ότι είμαστε η εποχή, ή ζούμε στην εποχή στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, που τα κάπα μας βασανίζουν. Μας βασανίζει η κρίση, μας βασανίζει ο κορονοϊός, mm. μας βασανίζει και η κακή ώρα που κάποιοι άνθρωποι παίρνουν λαθασμένες αποφάσεις. Mm. Διότι καλός ή κακός, αυτό το οποίο ζήσαμε και είδαμε τις τελευταίες 2 μέρες στη Μυτιλίνη και στη Χίο, ήταν μια πολύ κακή εικόνα και για την Ελλάδα, γιατί έκανε το γύρο του κόσμου, mm-hmm. και φυσικά για όλους εμάς. Και ήταν μια εικόνα κακή, η οποία δεν σας κρύβω ότι έχει πολλούς φταίχτες. Mm. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η απαράδεκτη από κάθε πλευρά κίνηση του Περιφερειάρχη χθες. Για ένα πολιτικό άνδρα αυτό πραγματικά, γιατί υπάρχει η εξής υπόνοια, ότι ήξερε ότι τον τραβάνε και το έκανε καθαρά για λόγους πολιτικούς προς τους ψηφοφόρους. Η μια ερμηνεία είναι αυτή που δίνεται. Κοιτάξτε, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, γιατί δεν το ξέρω προσωπικά. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω και να σας το πω με το χέρι στην καρδιά, είναι ότι πολιτικός, και το έχουμε πει και για άλλους πολιτικούς, σημαίνει και εκπαιδευτής. Και σημαίνει ότι εκπαιδεύει όλους εμάς στο πλαίσιο της καλής κοινωνίας και όπως πρέπει να είναι η κοινωνία. Αν η εικόνα και το μήνυμα το οποίο προσβεύει σε ένας τοπικός άρχον ή ο επικεφαλής μιας ολόκληρης περιφέρειας είναι αυτό, τότε αυτό είναι που μεταφέρεται στην κοινωνία, αυτό είναι που μεταφέρεται στα παιδιά. Γι' αυτό και βλέπουμε και όλες αυτές τις καταστάσεις που είδαμε, είτε από τους αστυνομικούς που κάνουν το λάθος φεύγοντας εκνευρισμένοι να κάνουν αυτό που κάνουν στο αυτοκίνητο, είτε πολύ περισσότερο από τις επιθέσεις των κατοίκων μέσα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Όλη αυτή η κατάσταση, ξέρετε, είχατε φιλοξενήσει κάποια στιγμή, νομίζω ήταν ο κ. Στήρης, ο οποίος είχε πει ότι μετά την πλημμύρα βλέπουμε τι μένουν, ποιες ζημίες μένουν. Ο εξαιρετικός κ. Στήρης, ο καθηγητής λέτε. Ο εξαιρετικός. Εμείς είχαμε ζήσει και ζήσαμε όλη την κρίση. Φύγαμε, δεν έχουμε φύγει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τέλος πάντων, στην πάλη που κάνουμε για να φύγουμε όλοι μαζί και στην επιθυμία που έχουμε όλοι μαζί να μην τη συζητάμε, δηλαδή να πούμε ότι είμαστε την επόμενη μέρα, βλέπετε πόσο εύκολα είναι τα πράγματα και πόσο έχει αλλάξει η κοινωνία μας που ένας ιός στην Κίνα δημιουργεί οικονομική ζημιά στην Ελλάδα σε ελάχιστο χρόνο, γιατί μιλάμε τώρα για 1,5 μήνα μέσα. Βλέπετε επίσης πώς αντιδράει κάποιες νησιώτες, οι οποίοι η αντίδραση των νησιωτών, κυρία Βίδου, σχετίζεται πάρα πολύ, δυστυχώς το λέω αυτό, από την ελλειπή προετοιμασία που έκανε η κυβέρνηση όσο αφορά τις ιδιαιτερότητες τοπικής κοινωνίας. Τι εννοείτε? Ή μάλλον να κάνουμε κάτι άλλο, να το πούμε σε 3 λεπτά από τώρα, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Είμαστε λοιπόν στο κομμάτι το ότι δεν μερίμνησε, δεν σκέφτηκε την τοπική έτσι κοινωνία. Να το δούμε, από τα λάθη μαθαίνουμε, δείχνουν εδώ τουλάχιστον, νομίζω και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι καταλαβαίνει την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη συνάντησή του τώρα, να το πούμε αυτό. Μα γι' αυτό και η κίνηση σήμερα, φυσικά. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής, έτσι λίγο να χαμογελάσουμε. Δίνει μία μάχη παγκοσμίως, κάνει ταξίδια για να πει σε επενδυτές ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει στην οικονομία. Λίγο να λείψει
και υπάρχει μια χαλαρότηση ή μάλλον λάθος χειρισμοί πίσω και πρέπει να αναλάβει πάλι αυτό στα ενία. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγα λεπτά, κύριε Αρμάο, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Τον απειλούνται δήμαρχοι, περιφερειάρχες και όλοι οι αποδέκτες της κοινής υπουργικής απόφασης που έχει εκδοθεί και επιβάλλει την ματέωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας. Μπείτε μέσα και δείτε Πάτρα, Μοσχάτο, Ξάνθη, Νάουσα, Κρία, Βρύση, Κοζάνη, Ρέντι, Ρέθυμνο. Είναι, αφορά πάρα πολλές περιοχές, μα πάρα πολλές περιοχές, μη σας πω και όλες. Γενικά είναι οι μεγάλες πόλεις, επιμένω όμως θα πρέπει να επικοινωνηθεί, να το επικοινωνήσουμε και στις μικρές, συγγνώμη. Λοιπόν, με τον κύριο Ιάκωβ Αρμάο συνομιλούμε, είναι πολιτικός αναλυτής, είναι επικοινωνιολόγος και ήμασταν λοιπόν στο κομμάτι, κύριε Αρμάο, και ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση σας για άλλη μια φορά, για το χρόνο και τη διευθέτηση που προσπαθώ να κάνω, στο ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τοπικές κοινωνίες. Εννοείται δηλαδή ότι έχουν σηκώσει το βάρος, είναι απελπισμένοι πια και δεν πιστεύουν πια ότι τους λένε, υπό αυτή την έννοια το λέτε? Εννοώ και από αυτή την έννοια. Τι εννοώ ακριβώς, για να είμαι, να έχετε όλη την εικόνα. Υπάρχει μια πολιτική εικόνα και κατάσταση που πρέπει να έχει υπόψη της κυβέρνηση σε κάθε νησί. Υπάρχει μια κοινωνική και υπάρχει και μια ιστορία. Η ιστορία σημαίνει η μικρή ότι ναι, τα τελευταία 10 χρόνια σηκώσαν ένα τεράστιο βάρος με πολλές υποσχέσεις οι οποίες δεν τηρήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις, από όλες, άσχετο την κομματική χρειά την οποία έχει κάθε μια κυβέρνηση. Άρα υπάρχει μια ανάγκη να πείσει αυτούς τους ανθρώπους και επίσης υπάρχει μια προετοιμασία πολύ περισσότερο που πρέπει να γίνει όσο αφορά την τοπική κοινωνία, ώστε η τοπική κοινωνία να γίνει κοινωνός αυτής της προσπάθειας που κάνεις. Και είναι και ότι αυτοί οι 7 μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στους 7 μήνες είχαμε κατάργηση Υπουργείου, σύσταση Υπουργείου, ένας υπουργός, δεύτερος αρμόδιος υπουργός, τρίτος. Αυτό από μόνο του λειτουργεί περίεργα στην ψυχολογία των κατοίκων. Αν πάρετε έναν μαθητή λυκείου που θα έχει την ψυχραιμία ή έναν εξαιρετικά καλό συνεργάτη ή υπάλληλο σε μια εταιρεία, όταν του βάζετε ένα στόχο, κάνει ένα προγραμματισμό και λέει θα κάνω βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4. Αυτά τα βήματα την πολιτική θα πρέπει να είναι κοντά και στον πολίτη. Δηλαδή, εικάζω ότι δεν θα πείραζε σε τίποτα το Υπουργείο να μιλήσει με όλους τους πρώην άρχοντες του κόμματος, ενώ τους πρώην βουλευτές του κόμματος της Δημοκρατίας, για να δει και να έχει μια εικόνα το τι συμβαίνει, π.χ. στη Λέσβο, που είναι άλλη περιοχή από τη Χίο. Μπορεί να είναι νησί, μπορεί να είναι κοντά, αλλά είναι εντελώς διαφορετικά νησιά. Θα μπορούσες να μιλήσεις μετά και να πεις με όλους τους βουλευτές όλων των νησιών, να πεις παιδιά, εδώ έχει γίνει το εξής, 1, 2, 3, 4, αυτή είναι η κατάσταση τώρα με τον Ερντογάν, πάμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Θα μπορούσες να κάνεις μια μακέτα που να δείξεις πώς θα είναι η κλειστή δομή, να ενημερώσεις πώς θα μπαίνουν και θα βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, να δείξεις πώς αυτές οι κατάστασεις θα βγουν, να κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και να κάνεις ένα πάρα πολύ ωραία ιστοσελίδα. Και όλα αυτά, μάλιστα, να βομβαρδίσεις εντός εισαγωγικών, ναι, την τοπική κοινωνία να την ενημερώσεις. Δώσ' της εικόνα όλα, να δει, δώσ' της πώς θα γίνει, δείξ' της το. Και βάλε και ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Όλα αυτά που σας λέω, ώστε μετά να κρυφτείς και εσύ αν έχεις πετύχει ή δεν έχεις πετύχει. Γιατί στη ζωή από εκεί κάπου κρίνεσαι. Και αν αυτά δεν έγιναν μάθημα στα χρόνια της κρίσης, γιατί αυτό ζήσαμε. Δηλαδή, τι ζήσαμε προσωπικά και δεν σας το κρύβω. Αυτό ήμουν από τους ανθρώπους που στυλίτευα πάρα πολύ τον ερασιτεχνισμό της προηγούμενης κυβέρνησης, ναι, ναι, και το γεγονός της παραποίησης της γλώσσας. Αυτό το ζήσαμε. Δηλαδή, λέγαμε σήμερα είναι μέρα και λέγαμε πως είναι και νύχτα. Μας λέγανε ότι αυτό είναι άσπρο το χρώμα και λέγαμε μα όχι, μπορεί να έχει λίγο μαύρο μέσα. Αυτό το οποίο το ζήσαμε. Και οποιοδήποτε αντικειμενικό κριτή θα το δει, δεν πρέπει να το βλέπουμε και σήμερα. Άρα είναι λογικό, προσέξτε, επίταξη. Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για ένα νησί που έχει μια αριστερή παράδοση, ναι, υποστήριξη του ΚΚΕ. Ναι. Και μόνο η λέξη είναι κόκκινο πανί. Μα αυτό ακριβώς εγώ. Οι λεπτομέρειες που κανείς δεν μπορεί όταν ασχολείται με την πολιτική, μάλιστα, να μην τις γνωρίζει. Υπάρχει χρόνος από εδώ και πέρα, κύριε Μαρογιάννη, γιατί τώρα πρέπει να κοιτάξουμε και να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει χρόνος, μπορεί να αλλάξει. Σαφέστατα. Και είμαι πολύ αισιόδοξος, να σας πω την αλήθεια, και ότι και η σημερινή συνάντηση θα φέρει και θετικά αποτελέσματα.
Είναι πολύ σημαντικό που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήρε την απόφαση να κάνει αυτή τη συνάντηση. Είναι πολύ σημαντικό που ο Πρωθυπουργός είπε ότι εγώ παίρνω, λέω στα μάτια να γυρίσουν πίσω. Ξέρετε, όταν δουλεύεις κάνεις λάθη. Και άρα είναι λογικό και αν η κυβέρνηση δουλεύει να κάνει λάθη. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε όλοι να δούμε, ανεξάρτητα από την κομματική χρειά του καθενός, είναι μια νοοτροπία η οποία θα είναι αντάξια της ιστορίας και της δυνατότητας της Ελλάδας και των Ελλήνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αρμά, να είστε καλά. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε πολύ πάντα καλά. Χαίρομαι όταν συνομιλούμε. Ο κύριος Ιακωβός Αρμά, ως επικοινωνιολόγος, είναι πολιτικός αναλυτής, επικοινωνιολόγος άνθρωπος και μπορεί να μας πει έτσι να διαβάζουμε λίγο πίσω από τις λέξεις. Ακούει το